Για άλλη μια χρονιά, τα ελληνικά νησιά αποτέλεσαν την υπαριθμόν ένα επιλογή των Κυπρίων για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι περισσότερες κρατήσεις έγιναν την τελευταία στιγμή με βασικότερο κριτήριο τις χαμηλές τιμές. Την ίδια ώρα, τα ξενοδοχεία στην Κύπρο παρουσιάζουν ψηλή πληρότητα. Η οικονομική κρίση δεν στάθηκε τελικά εμπόδιο για τις καλοκαιρινές διακοπές των Κυπρίων. Αν και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα ταξίδια των Κυπρίων καταγράφουν μείωση της τάξης του 10 με 15%. Αρκετοί ήταν αυτοί που έστω και την τελευταία στιγμή έλαβαν την απόφαση να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό. Την πρώτη θέση στις επιλογές τους κατέχουν τα ελληνικά νησιά όπως Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα και Σιάθος. Αν είχαμε ακόμη 1000 θέσεις για ελληνικά νησιά αυτές τις μέρες, σίγουρα θα τις γεμίζαμε. Άλλαξαν κάπως οι συνήθειες του Κύπριου, θέλει να ξοδέψει οπωσδήποτε πιο λίγα. Η οικονομική κρίση οπωσδήποτε έχει επηρεάσει το βαλάντιό του, αλλά βλέπουμε ότι δεν θέλει να θυσιάσει τις διακοπές του στο εξωτερικό. Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν επίσης η Ιταλία και η Ισπανία λόγω των πτήσεων που πραγματοποιούν από την Κύπρο αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, ακούγονται και φέτος παράπονο ότι οι τιμές των ξενοδοχείων στην Κύπρο είναι εξαιρετικά ψηλές για τους ντόπιους. Γι' αυτό και επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά. Εάν κρίνουν κάποιοι συμπατριώτες μας τις τιμές στην Κύπρο ακριβές, το σέβομαι αυτό και το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν δέχομαι με κανένα τρόπο ότι τα ελληνικά νησιά είναι πιο φτηνά. Απλά στην Ελλάδα συντηβαζόμαστε να πάμε να μείνουμε σε ξενοδοχείο το οποίο δεν έχει καμία επαφή με την παραλία, είναι μακριά από τη θάλασσα και δεχόμαστε να μένουμε σε ξενοδοχεία και δύο και τριών αστέρων, ενώ στην Κύπρο επιλέγουμε να συγκρίνουμε μαζί με τα ξενοδοχεία 4 και 5. Παρ' όλα αυτά, η πληρότητα των ξενοδοχείων στην Κύπρο φτάνει μέχρι και το 90% με μικρή μείωση σε σύγκριση με πέρσι. Στην πλειοψηφία τους οι επισκέπτες είναι ξένοι, στους οποίους προσφέρονται πακέτα με μειωμένες τιμές, σε αντίθεση με τους Κύπριους όπου δεν υπάρχει ενιαία πολιτική και ειδικές προσφορές γίνονται μεμονωμένα από τα ξενοδοχεία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται μείωση στις αφίξεις τουριστών σε ποσοστό 5%. Το γενικό μήνυμα που έχουμε πάρει και από τους ξένους οργανωτές ταξιδίων είναι ότι έχουν μειωθεί αισθητά οι τιμές μεταξύ 10% και 20%. Δυστυχώς δεν έχουμε επανέλθει μετά από το σοκ του Eurogroup και βλέπουμε ότι η Κύπρος πουλιέται με ειδικές προσφορές από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι πρώτες ενδείξεις για τη χειμερινή περίοδο δεν είναι ενθαρρυντικές και οι ελπίδες για ανάκαμψη του τουρισμού εναποθέτονται πλέον για το καλοκαίρι του 2014.